Την καλημέρα μας την κυρία Λιάνα Κανέλη, βουλευτή του ΚΚΕ. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα σας. Μπλέξαμε από ό,τι καταλαβαίνουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Δεν μπλέξαμε απλώς. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που μοιάζει από πλευράς Ευρώπης και ΝΑΤΟ ανέμακτος πόλεμος είναι μια καθημερινή αιμορραγία του Ευρωπαίου πολίτη, του Έλληνα πολίτη, όλων των χωρών της περιοχής, η οποία είναι, δεν έχει πάτο. Δεν έχει πάτο. Όταν σας λέω δεν έχει πάτο, δεν έχει πάτο. Και έχει και παθογένεια. Ακουμπάει σε παθογένειες οι οποίες υπήρχαν από πριν. Εδώ τώρα το θέμα είναι το ζήτημα ποιο είναι. Αν θα αντέξει ο Ζελένσκι και ο ουκρανικός λαός από την επίθεση της Ρωσίας ή θα αντέξει η οικονομία της Ρωσίας. Ποιο είναι το... Σε περιπτώσεις πολέμου δεν συγκρίνεις τους δύο πολέμους μεταξύ τους και ποιος θα επικρατήσει. Συγχωρήστε μου που σας το λέω, αλλά δεν είναι πρωτάθλημα. Για να δεις ποιος θα προσγειωθεί πρώτος και ποιος θα προσγειωθεί δεύτερος στη βαθμολογία και αν θα πας στα play-off. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτό έχει κάνει και πολύ κακό στον ελληνικό λαό, στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται απέναντι στον πόλεμο. Η μοναδική θέση για μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι εναντίον του πολέμου. Όλες οι προσπάθειες έπρεπε να κατατείνουν σε κατάπαυση του πυρός οριστική και σε κεχηρία οριστική και σε λύση του πολέμου. Εμείς ως χώρα κάνουμε το ακριβώς ανάποδο. Προφανώς κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Και προφανώς όλοι είναι κατά του πολέμου. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος που δεν και λέει υπέρ του πολέμου. Κάνετε ένα λεπτό. Αλλά ο πολέμος αυτός δεν είναι ότι δύο τύποι αποφάσισαν να πάνε σε ένα χωράφι και να παλέψουν. Έχουμε μία επίθεση σε μία χώρα και μία εισβολή κανονικότατη. Ναι, κάνετε λάθος όμως. Κάντε λάθος. Είναι ένας πόλεμος προγραμματισμένος, είναι ένας πόλεμος κουβεντιασμένος, είναι ένας πόλεμος σχεδιασμένος. Mm-hmm. Έχει ωφελημένους από αυτό τον πόλεμο τα μάλα, mm-hmm. που δεν ξέρουν πού να βάλουν τα λεφτά που βγάζουν. Mm-hmm. Είναι ένας ιμπεριαλιστικός, καπιταλιστικός πόλεμος που ωφελεί συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα. Μάλιστα. Πώς θα σας το πω. Δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάτε. Από και τη Ρωσία μιλάνε. Αυτό. Από τη Ρωσία. Όλα αυτά που λέτε είναι από τη Ρωσία. Τα περιγράφετε. Με συγχωρείτε. Μόνη της τον κάνει τον πόλεμο η Ρωσία. Ποιο τον κάνει, λέει. Σοβιετιστική δύναμη. Πάντως δεν ρώτησε κανέναν. Δεν έχει απέναντί της Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Διαλέχτηκε ως ρινγκ και πεδίο η Ουκρανία. Από τους Ρώσους αυτό λέω. Από τους Ρώσους διαλέχθηκε. Από την Αμερική διαλέχθηκε. Ναι. Μισό λεπτό. Αύριο το πρωί στη θέση της Ουκρανίας θα μπορούσε να επιλεγεί οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ακόμα και εμείς. Mm-hmm. Στόχος είμαστε ούτως ή άλλως. Ναι. Από πού λοιπόν ξεκίνησε όλη η ιστορία? Για να γυρίσουμε λίγο πίσω το ρολόι, να δούμε ποιος έχει κάνει πού και πώς εισβολή και αν υπάρχουν εσωτερικές ή μη διαδικασίες και ανταγωνισμοί. Κοιτάξτε να δείτε, σας άκουγα πριν, παρακολουθώ την εκπομπή σας τώρα και άκουγα τη γυναίκα από τα βενζινάδικα. Τι να καθίσω να τους πω εγώ αυτήνεις, ότι οι δύο μεγάλες εταιρείες, οι Αμερικάνικες, δεν ξέρουν πού να βάλουν τα λεφτά που κερδίσανε. Με 47% άνοδο της συμμετοχής τους. Η Chevron και η Exxon Mobil. Δεν ξέρουν πού να τα βάλουν τα λεφτά από το κέρδος. Τι να καθίσω να τους πω, ότι η Δύση, η οποία έλεγε ο Γκουαϊντό είναι ο Γκουαϊντό και τι ωραίος που είναι ο Γκουαϊντό, πόσο καιρό σας ταλαιπώρησε ο Γκουαϊντό. Και τώρα η Βενεζουέλα είναι το αγαπημένο παιδί γιατί θα τους δώσει πετρέλαια. Μα κυρία Κανέλη, μου δεν πήγε η Σέβρο. Μιλάτε για τον πληθωρισμό. Η να κάνει πόλεμο στην Ουκρανία. Μισό λεπτό. Εγώ μπορεί να μην είμαι ειδική στην οικονομία, αλλά τις πολιτικές επιπτώσεις της οικονομίας τις ξέρω μια χαρά. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή με μαθηματική ακρίβεια τι γίνεται. Πού πήγε η πράσινη ανάπτυξη, καλέ. Καλέ, πού πήγε η πράσινη ανάπτυξη, πού πήγανε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν το βλέπετε και μόνοι σας. Λείπει το νικέλιο, σταμάτησε η διαπραγμάτευσή του. Λείπει το κοβάλτιο, λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι. Πέσανε απάνω και τρώνε. Τρώνε. Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά. Είτε αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα του πολέμου. Και εμείς συζητάμε τώρα εδώ που μέχρι πρότινο στους πρόσφυγες που ερχόντουσαν με άλλο χρώμα δέρματος και με άλλη ενδυμασία και δεν τους θέλαμε γιατί θα ταλαιπωρούνταν η Ελλάδα. Και ακούω σήμερα ότι η χώρα μας είναι πολύ φιλόξενη και θα δεχτεί πρόσφυγες. Τα ίδια λέγανε και στην Πολωνία. Δεν παίρναγε στα σύνορα και τώρα δέχονται 1,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Φτηνά εργατικά λευκά χέρια. Στη δικτατορία του κεφαλαίου. Αυτό είναι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Σήμερα είναι Ουκρανικός, αύριο είναι κάποιος άλλος λαός. Και θα πάμε να συζητήσουμε εμείς τώρα, Πάμε να συζητήσουμε στην Τουρκία. Εμείς ήμασταν σύμμαχοι με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει κόψει τον εναέριο χώρο του. Είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ με την Τουρκία που έχει εισβάλει στην Κύπρο.
δεν έχει κόψει τον εναέριο χώρο της. Αλλά εμείς ανήκουμε στην Ανατολική Δύση και είμαστε Ανατολική επικράτεια. Μπορείτε να μας πείτε, κυρία Κανέλη. Έχουμε βάσεις παντού από τις οποίες φεύγουν στρατόπεδα. Δηλαδή, συζητάτε για την εισαγωγή του Σταριού και την ίδια ώρα που τη συζητάτε στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Πιταρά και κύριε Κοταρίδη, αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη φεύγουν καραβιές Ανατολικές. Αφού είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είμαστε. Αεροπλανοφόρα αντί για κρουαζιερόπλοια, που το άκουγα αυτό τόσο καιρό, στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή αλωνίζουν αεροπλανοφόρα, καταδρομικά και φρεγάτες. Θα έρθει όλος να κάνει τουρισμό με το αεροπλανοφόρο από δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ όμως, δηλαδή δεν μας το επιβάλλει κάποιος αυτό. Η επιλογή δικιά μας είναι. Άμα δεν θέλαμε, να φεύγαμε. Όπως όλες οι χώρες απάνω της Βαλτικής. Εσάς δεν σας κάνει εντύπωση ότι όλες τις χώρες που ήταν παλιά κάτω από τη Σοβιετία έχουν κάνει ουρά και παρακαλά να μπουν στο ΝΑΤΟ όσες δεν έχουν μπει ήδη. Κύριε Κοταρίδη μου, ακούστε με. Το ότι είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ δεν σημαίνει κάτι. Και οι κάτοικοι της Γερμανίας όταν ανέβηκε ο Χίτλερ απάνω, δημοκρατία είχαν τα Χαμπίδεν. Και στη Γερμανία ήτανε. Βεβαίως όταν είναι επιθετικός οργανισμός και βαφτίζεται αμυντικός, βεβαίως. Ποιος σας είπε ότι έχει λόγο ύπαρξης στο ΝΑΤΟ? Γιατί έχει λόγο ύπαρξης? Γιατί? Πείτε μου γιατί. Τι υπερασπίζεται το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, εκτός από τις μεγάλες εταιρείες? Ποιος σας λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να δώσετε μόνο το μερίδιο. Μερικά χρόνια μπορεί να υπήρχε και η συζήτηση αυτή να μην είχε. Τώρα βλέποντας και τον Πούτιν, κάποιο λόγο έχει το ΝΑΤΟ τώρα. Δηλαδή, αν κατάφερε κάτι ο Πούτιν, είναι να συσφίξει το ΝΑΤΟ και να δημιουργήσει και να του δώσει και ρόλο ύπαρξης. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πούτιν επιτέθηκε στο ΝΑΤΟ? Ο Πούτιν επιτέθηκε σε μια χώρα όπου κατά το αφήγημά του έχει μέσα, ναζιστές και ναρκωμανείς. Αυτό ήταν, κυρία Κανέλη, να θυμόμαστε και τι έχει υποθεί κιόλας. Λέω, Πούτιν επιτέθηκε σε μια χώρα όπου κατά το αφήγημά του έχει μέσα ναζιστές, θύλακες ναζιστικούς και ναρκωμανείς. Και άμα δεν είναι. Δεν ξέρω, άμα το ξέρετε εσείς, τι να σας πω. Εγώ έχω φωτογραφίες χρυσαυγητών. Μισό λεπτό. Καλά, και εδώ είχαμε χρυσαυγητές. Αν και εδώ ο Πούτιν επιτεθεί. Δεν τις φαντάστηκα. Και εδώ στη Βουλή είχαμε χρυσαυγητές. Αν μας έκανε επίθεση ο Πούτιν. Δεν τις φαντάστηκα. Όχι, δεν τις φαντάστηκα. Το τάγμα του Αζόφ και το φασισταριό που υπάρχει εκεί το ξέρω. Και το ότι έχει μπει στον πόλεμο επίσης το ξέρω. Ξέρω επίσης ότι η αποναζιστικοποίηση της Γερμανίας έφερε τον αρχηγό των ναζιστικών στρατευμάτων μόλις 5 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου στη θέση του επικεφαλής του ΝΑΤΟ. Άρα καλά κάνει ο Πούτιν δηλαδή και εισβάλλει στην Ουκρανία. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, κύριε Κοταρίδη, σας απαγορεύω. Όχι, για να το δείξω. Σας απαγορεύω αυτού του είδους τη δημοσιογραφική και πολιτική αντιπαράθεση. Την κατεβάζετε σε ένα επίπεδο που δεν σας αρμόζει. Μάλιστα. Ούτε σε εσάς, ούτε στην κρατική τηλεόραση. Σας το απαγορεύω και πάρτε το πίσω αυτή τη στιγμή. Ερώτηση έκανα. Το κουκουέ και εγώ φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή και καταδικάζουμε την απαράδεκτη εισβολή της υπεριαλιστικής δύναμης που λέγεται Ρωσία στην Ουκρανία. Μάλιστα. Πάρτε το πίσω αν δεν θέλετε να ντρέπεστε αύριο το πρωί. Εγώ ερώτηση έκανα. Τέτοια αστιάκια με την πολιτική του κουκουέ και ό,τι σας λέω εγώ από αυτό το στόμα αυτή τη στιγμή δεν τα σηκώνω. Μάλιστα. Ούτε για λόγους θεαματικότητας, ούτε για λόγους πολιτικής, ούτε για λόγους νατοικής υποτέλειας. Το παίρνω πίσω. Μπορεί την ερώτηση. Μπορεί να ανήκετε στη Δύση. Το ξεκαθαρίσατε όμως. Όποιος και απορία, ανήκετε στη Δύση. Ωραία. Και πρέπει να θυμάστε, να αντέχετε την αλήθεια. Μάλιστα. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο όρθιο χειροκροτούσε τον Ζελένσκι. Εκτός και αν μου πείτε ότι ο Ζελένσκι όταν ανέβηκε στην εξουσία δεν είχε πίσω του ολιγάρχη. Εγώ το παιχνιδάκι, καλοί ολιγάρχες, κακοί ολιγάρχες. Είναι καλοί οι μεν ολιγάρχες και κακοί οι άλλοι ολιγάρχες, δεν το παίζω. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιο και χειροκροτούσε τον Ζελένσκι και είναι η ίδια χώρα που έχει βάλει μπάρα για τους πρόσφυγες. Κακός και ο Ζελένσκι, λοιπόν. Άλλη ερώτηση. Κακός και ο Ζελένσκι. Επομένως, μη μου μιλάτε για δημοκρατία, για δημοκρατία στον πόλεμο. Στον πόλεμο υπάρχουν μόνο χαμένοι. Και χαμένοι είναι ο πληθυσμός. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Ερώτηση. Από την ώρα που είναι ο άμαχος πληθυσμός και ο πόλεμος δεν γίνεται για τα δικά του συμφέροντα, η πολιτική του να σταθείς υπέρ της ειρήνης δεν είναι να βγαίνεις να κάνεις πικετοφορίες και ωραίο πασιφισμό, ούτε να έχεις να διαλέξεις μεταξύ Μπετόβεν και Σωστακόβιτς. Η πολιτική είναι να παίρνεις εκείνη τη γενναία πολιτική στάση που σου επιτρέπει να, όχι απλώς να είσαι ουδέτερος, αλλά να είσαι ελεύθερος και να έχεις τη χώρα σου στα χέρια σου. Εσείς αισθάνεστε ότι έχετε τη χώρα σας στα χέρια σας. Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Κανέλη. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και τους πιλότους που σας φυλάνε το Αιγαίο. Κυρία Κανέλη, δεν σας φυλάει η Frontex. Ποιος φυλάει το Αιγαίο?
Εμείς την καλέσαμε τη Frontex. Ποιος έφτιαξε το κείμενο της Μαδρίτης. Ναι. Κακό είναι που μας φυλάει. Ποιος σας είπε ότι εγγυάται τα σύνορά σας. Κακό είναι που μας φυλάει μια Frontex. Η φίλη σας και σύμμαχος μέσα στο ΝΑΤΟ, Τουρκία, είναι αυτή που κατέχει τη μισή Κύπρο αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για δύο κράτη ξαφνικά. Και βλέπετε τον Πούτιν να αντιγράφει αυτή την πολιτική. Να κάνει ακριβώς το ίδιο, μα ακριβώς το ίδιο, εισβολή νατοϊκής χώρας στην Κύπρο. Εισβολή ΝΑΤΟ και βομβαρδισμοί 70 τόσες μέρες στην Ιουγκοσλαβία. Έρχεται η Ρωσία και κάνει τα ίδια βομβαρδισμούς στην Ουκρανία και έρχεστε σε σόφρονες και ειρηνόφιλους ανθρώπους υπέρ του λαού, όπως είμαστε εμείς στο ΚΚΕ, να τους πείτε διάλεξε αγάπη μου ποιος θα σε βομβαρδίσει καλύτερα. Την ίδια ώρα που μου μιλάτε για το ψωμί, για τη βενζίνη, για το αν είναι καλύτερη βενζίνη στην Κύπρο, είναι καλύτερη βενζίνη στην Ελλάδα. Είναι καλύτερη βενζίνη στη μισή Κύπρο. Και είσαστε μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που την έχει δεχτεί διχασμένη την Κύπρο. Είσαστε σε μια χώρα που μιλάει, σε ένα χώρο, σε μια επικράτεια που μιλάει για ενότητα σαν την Ευρώπη και όμως έκοψε κράτος ολόκληρο σε 7 μικρά κρατήδια μεταξύ των οποίων η Βόρεια Μακεδονία όπως αποκαλείται πλέον, το Κόσοβο, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, εκεί δεν αλλάξαν τα σύνορα. Όταν μιλάτε για πυρηνικές δυνάμεις, η Γαλλία γιατί να νοιαστεί. Στέλνει λεγιώνα των ξένων να πολεμήσει στην Ουκρανία. Και ο άλλος παίρνει λεγιώνα των Τσετσένων. Και εγώ πρέπει να διαλέξω μεταξύ λεγιώνα των Τσετσένων και λεγιώνα των ξένων. Αμ δε που, δεν θέλω εγώ να διαλέξω ποιος επάνοπλος μισθοφόρος, ποιος παίρνει. Αλλά σας πω τη διαφορά. Ναι, πάντως, δεν νομίζω να πανηγυρίζει ή να πανηγύριζε κανείς για τον πόλεμο. Όποτε και αν έχει γίνει αυτό. Ο δυτικός και παίρνει 300 ο ρωσικός. Και θα διαλέξουμε εμείς λεγιονάριους. Για να βλέπουν τις γυναίκες με τα παιδιά. Μέσα στα υπόγεια και στα καταφύγια. Λοιπόν, στα σοβαρά Καναλή, δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω μόνο μια τελευταία κουβέντα. Έλατε, ναι. Εμένα το μυαλό μου είναι αυτή τη στιγμή, λόγω του προβλήματος της ενέργειας, στους εργαζόμενους δύο επιχειρήσεων που διάβαζα σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος στην Καθημερινή, γιατί μου αρέσει να λέω και τις πηγές, μία βιομηχανία τροφίμων εξαγωγική και μία που βάφει νήματα βαφής, οι οποίες έχουν αναστείλει τις εργασίες τους, διότι δεν μπορούν να τα πετσέψουν στο κόστος του φυσικού αερίου. Αυτά είναι προβλήματα. Λοιπόν, εμένα δεν με νοιάζουν τα νούμερα, με νοιάζουν οι εργαζόμενοι. Αν αρχίσουμε να έχουμε και κύματα εργαζομένων και ξαναγίνουμε πρόσφυγες για το ψωμί στον ίδιο μας τον τόπο, τότε να αντιδράσω τη Δύση και την πολύ. Ανατολή. Ευχαριστούμε πολύ. Κρατάω μόνο την Ελλάδα, την πατρίδα και τους ανθρώπους της. Ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Κανέλη. Καλή σας μέρα.